Ενδείξεις πως οι Σύριοι αντάρτες έχουν κάνει χρήση αερίου σαρίν έχουν συγκεντρώσει τα Ηνωμένα Έθνη. Η σχετική ανακοίνωση έγινε την ώρα που οι Ισραηλινές επιδρομές στη Συρία έχουν δημιουργήσει εκρηκτικό κλίμα στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε συγκεντρώσει αρκετές καταθέσεις από μάρτυρες. Από αυτές προκύπτουν ενδείξεις πως έχει γίνει κάποια χρήση χημικών όπλων. Και πιο συγκεκριμένα, πως έχει χρησιμοποιηθεί αέριο σαρίν. Επίσης, οι ενδείξεις που έχουμε από την έρευνα είναι πως χρησιμοποιήθηκε από τους αντάρτες, δήλωσε χαρακτηριστικά η Κάρλα Ντελ Πόντε, μέλος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έρευνα της Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνεχίζεται και οι ειδικοί διερευνούν κατά πόσο υπάρχουν στοιχεία για χρήση χημικών όπλων και από τις καθεστωτικές δυνάμεις. Το σαρίν είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο που μπορεί να προκαλέσει το θάνατο ακόμα και σε ελάχιστες δόσεις. Έχει χαρακτηριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως όπλο μαζικής καταστροφής.